Γιατρέ, τι είναι η επικονδυλίτιδα του αγκώνα? Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες πόνου στην περιοχή του αγκώνα και υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η έξω επικονδυλίτιδα, η tennis elbow, και η έσω επικονδυλίτιδα, η golfer's elbow. Η επικονδυλίτιδα είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση των εκτινόντων του καρπού όταν μιλάμε για την έξω επικονδυλίτιδα ή των ολέινων καπτήρων του καρπού όταν μιλάμε για την έσω επικονδυλίτιδα. Και πώς μπορώ να καταλάβω ότι έχω πάθει επικονδυλίτιδα? Το πιο βασικό σύμπτωμα της επικονδυλίτιδας, είτε πρόκειται για έσω επικονδυλίτιδα είτε για έξω επικονδυλίτιδα, είναι ο πόνος στην περιοχή του αγκώνα, ανάλογα με το που υπάρχει η φλεγμονή, ή στην περιοχή του καρπού. Πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστεί πόνος και προς τα πάνω, προς την άρθρωση του ώμου. Ο πόνος εκδηλώνεται κυρίως σε διάφορες κινήσεις του αγκώνα και του καρπού, ανάλογα με το ποια περιοχή πάσχει, και μπορεί να εμφανίζεται σε καθημερινές δραστηριότητες όπως η άρση βαρών με τα χέρια, διάφορες τροφικές κινήσεις επιπτυασμού πυρνισμού του αντιβραχίου και διάφορες απότομες και έντονες κινήσεις. Τέτοιους προβλήματα είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε ανθρώπους που κάνουν χειρονακτικές εργασίες ή σε αθλήματα στα οποία λέγονται πάρα πολύ τα ανώακρα. Υπάρχει κάποια θεραπεία? Υπάρχουν διάφορες θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν θεραπεία του συγκεκριμένου προβλήματος. Αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η λειτουργική αποκατάσταση, δηλαδή η ασκήση ενδυνάμωσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ούτως ώστε να έχει ανοχή στα φορτία και να μην υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί η συγκεκριμένη βλάβη. Στείλε αυτό το βίντεο σε κάποιον που πιστεύεις ότι θα τον βοηθήσει και γράψε μου στα σχόλια εάν έχεις πάθει ποτέ επικονδυλίτιδα και αν έχεις θεραπευτεί από το συγκεκριμένο πρόβλημα.